Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Χρυσούλα Μελισσινάκη. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με την Ελλάδα μας. Τι σημαίνει Ελλάδα? Αυτά που θα πούμε σήμερα ήταν να τα πούμε στην διάλεξη που θα δίναμε στην έκθεση του Ελληνικού Μουσείου στην Αδελαΐδα. Δυστυχώς όμως, λόγω του κορονοϊού και των μέτρων ασφαλείας που πάρθησαν από την κυβέρνηση, αποφασίστηκε ότι πρέπει να κλείσει η έκθεσή μας για 6-7 ημέρες και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την παρουσίαση διαδικτυακά μέσα από το ίντερνετ για να την παρακολουθήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Να μάθουν για την Ελλάδα. Το Ελληνικό Μουσείο βεβαίως ξέρετε ότι ήδη έχει κλείσει 2 χρόνια από την ίδρυσή του ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Συγκεντρώνουμε πανέμορφα αντικείμενα από τις ελληνικές οικογένειες που τα δορίζουν, που μένουν στην Αυστραλία και στην Ελλάδα και από καλλιτέχνες. Και σκοπός μας είναι να προάγουμε τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία και την κουλτούρα σε όλους τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι από άλλες εθνικότητες. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια αυτής της έκθεσης, αποφασίσαμε να δώσουμε και κάποιες διαλέξεις που τα θέματα τους ποικίλουν, αλλά όλα είναι σχετικά με την Ελλάδα. Είτε την παλαιότερη, είτε την νεότερη. Η διάλεξή μου έχει το τίτλο «Τι σημαίνει Ελλάδα?». Και είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον να δούμε μαζί τι μπορεί να σημαίνει Ελλάδα. Τη διάλεξη αυτή θα τη δώσω και στην ελληνική γλώσσα, για τους φίλους που μιλάνε τα ελληνικά. Θα προσπαθήσω βεβαίως να τη δώσω και στην αγγλική, για τους φίλους μας που δεν καταλαβαίνουν τα ελληνικά. Ελπίζω να περάσετε όμορφα και να μάθετε κάτι από την ώρα που θα αφιερώσετε να μείνετε μαζί μας. Ladies and gentlemen, welcome. I am Χρυσούλα Μελισσινάκη, the president of Greek Museum of Adelaide. I'm going to have a lecture tonight with the title What Does Greece Mean? What does Greece mean? That's a very interesting topic. And it is related with the exhibition that is happening in Greek Museum of Adelaide in West Torrens. Unfortunately, because of the COVID-19 new restrictions, we have a lockdown for 7 days. So all of the lectures and events were cancelled. But we are very, very lucky, as we have the internet facilities, to have it live online for you. We are going to share the knowledge and the love that we have for Greek culture and history. As you know, the Greek Museum of Adelaide, it is a new established non-profit association, established in April 2019. We are collecting beautiful items from Greek families from Australia or Greece, and by artists also from Australia or Greece. And we curate and share with all of us, even if you are related with Greece background or not, our love for culture and history. So tonight we are going to learn and approach the Greek story about what does Greece mean. Τι σημαίνει λοιπόν Ελλάδα? Αν σκεφτούμε, θα δούμε ότι η Ελλάδα είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Γιατί? Δεν το λέω επειδή είναι η χώρα μου, η πατρίδα μου. Το λέω γιατί πράγματι ως φιλόλογος έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Κρήτη στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, με μεταπτυχιακές σπουδές πάλι στην αρχαία φιλοσοφία, αλλά και ως Χρυσούλα πίστευα πάντα ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον λαός με πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και καμιά φορά ίσως και λίγο παρεξηγημένος. Θέλησα λοιπόν, τώρα που βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά του πλανήτη, πολύ μακριά από την Ελλάδα, να δείξω και στους συντοπίτες τους αγαπημένους Αυστραλούς και όχι μόνο, τι μπορεί να σημαίνει Ελλάδα. Για να δούμε λοιπόν μαζί. Η Ελλάδα μας, όπως βλέπετε σε αυτόν τον χάρτη, βρίσκεται σε μια πάρα πολύ σημαντική γεωγραφική περιοχή. Η θέση της είναι ουσιαστικά θέση κλειδί. Βρίσκεται στο νότιο μέρος της Μεσογείου και είναι μια πάρα πολύ μικρή χώρα, συγκριτικά σε έκταση με τις άλλες χώρες, τις οποίες γειτονεύει. Ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται ακριβώς στο σημείο που την διαπορούν και την περνάνε τα υπέροχα νερά της Μεσογείου.
You can see on the map that Greece actually is a very, very lucky country because the geographic place, it is really very, very important. It is very close to the Mediterranean Sea, and even if it is a very, very tiny country, has very, very important role and very big history during the ages and the centuries. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μακρή ιστορία. Όταν μιλάμε για την Ελλάδα, συνήθως, στο μυαλό μας, τι εικόνες έρχονται. Από τα νησιά, με τα ωραία τα άσπρα σπιτάκια, οι υπέροχοι αρχαιοελληνικοί ναοί. Και πράγματι, δεν κάνουμε λάθος. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και κουλτούρας αυτές οι εικόνες. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 6.000 νησιά. Αλλά βεβαίως δεν κατοικούνται όλα από αυτά, μόνο 170 περίπου. When we're talking about Greece, our imagination goes to these beautiful pictures from Greece with the white houses and the beautiful ancient temples. And we're really correct, but it's not only this. You know, of course, but maybe you don't, that Greece has more than 6,000 islands, but they do not have all of these islands habitants, only maybe 170. Για να ξεκινήσουμε όμως με κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το σημαντικό τι είναι όταν επισκέπτεσαι μια χώρα? Βεβαίως, το πρώτο και το κύριο, η γλώσσα της. Τι γλώσσα μιλάμε? Και η γλώσσα είναι πολύ σημαντική για την επικοινωνία μας. Η ελληνική γλώσσα έχει κάτι το ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο στην ελληνική γλώσσα είναι ότι είναι πάρα πολύ πλούσια και αποτέλεσε ουσιαστικά θεμέλιο για πάρα πολλές άλλες ξένες γλώσσες. Συχνά λέμε ότι ακόμα και οι Άγγλοι, χωρίς να το γνωρίζουν, μιλάνε ελληνικά. Γιατί? Γιατί αρκετές λέξεις που συναντάμε μέσα στο αγγλικό λεξιλόγιο και κυρίως στο επιστημονικό χώρο έχουν την προέλευσή τους από την ελληνική γλώσσα. We speak Greek. Do you know that you speak Greek? Definitely. Because half of the words that you use in everyday life and in epistemonic academic language, they are Greek. Their origins comes from a Greek language. And that's very, very interesting. What is happening with the Greek language? It is actually that the foundation and the creation of these words has behind a meaning. So the most of the Greek words, they have behind them a very interesting meaning. We're gonna see together some of these words, and I will explain to you how they create and what really do they mean. Αυτό που βλέπουμε και μας κάνει εντύπωση με την ελληνική γλώσσα είναι ότι πράγματι οι λέξεις κρύβουν από πίσω τους νόημα. Όταν δηλαδή τις δημιουργήσανε, είχαν πράγματι να δώσουν κάποιο νόημα. Ας πάμε για παράδειγμα σε κάποια λέξη πάρα πολύ γνωστή στο δικό μου τομέα. Τη λέξη philosophy, φιλοσοφία. Τι σημαίνει φιλοσοφία? Ότι είσαι ο φίλος της σοφίας. Και πράγματι αυτό δεν είναι φιλόσοφοι ή αυτοί που τους αρέσει να φιλοσοφούν. Η αστρολογία. Τι σημαίνει αστρολογία? Να μιλάς για τα άστρα. Τεχνολογία. Να μιλάς για την τέχνη. Αρχαιολογία. Να μιλάς για την αρχαιότητα. Όλες αυτές οι λέξεις έχουν ένα ιδιαίτερο κοινό χαρακτηριστικό. Τελειώνουν στη λέξη λογία. Δηλαδή, είναι το παράγωγο της λέξης λόγος. Και τι σημαίνει λόγος για τα αρχαία ελληνικά αλλά και τα νεότερα ελληνικά? Σημαίνει να μιλάς για κάτι, να αναπτύσσεις δηλαδή μία ομιλία για κάτι, να ερευνάς ένα θέμα διεξοδικότερα, δηλαδή εις βάθος, και να στηρίζεσαι στη λογική σκέψη. Αυτά τα τρία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα χαρακτηριστικά της λέξης, της έννοιας λόγος. Όταν λοιπόν λέμε ότι κάνουμε φιλοσοφία ή μιλάμε για την αστρολογία ή για την τεχνολογία ή για την αρχαιολογία, ουσιαστικά μιλάμε και ερευνούμε κάτι που είναι σχετικό με αυτές τις επιστήμες. When we talk about the Greek language, we have to learn how the words that we use, they were created. For example, we have the word astrology or the word technology. Or, for example, the word archaeology. All of this, they finish to the part of the word logi. Logi comes from the word logos,
that it means that I speak. I speak for something. Also, logos in Greek, it means that I have an in-depth investigation about a subject. And finally, logos, it means that I have a reasonable thinking. So, when we have for example, the word astrology, actually we talk and we investigate in depth about the astra. And astra, they are the stars or the planets. Or, for example, when we talk about technology, we have the speech, the talk, the discussion, and the in-depth investigation about techni. And techni, it is the technician and the art. So it's very, very interesting to learn the Greek, because when you learn the Greek, you understand the meaning of the words, and you understand finally why we use these words. Let's take another example. The example of philosophy. What does it mean, philosophy? It comes from the word philos, that means friend, and sophia, Sophie, that it means wisdom. So the philosophy, it is the science that the people they love, they are a friend of the wisdom. So they love to think and discuss. Let's take some other examples. For example, history. History, do you know that it is a Greek one? It is from the word historia. And this comes from the ancient Greek verb istor, that it means I investigate, I examine something. And in fact, when we are making history, what are we doing? We investigate. We investigate to learn something. Ας πάρουμε λοιπόν τη λέξη ιστορία. Η λέξη ιστορία προέρχεται από το αρχαίο ρήμα ιστορ που σημαίνει ότι ερευνώ. Ερευνώ something. Ερευνώ κάτι εις βάθος. Let's take another one. Psychology. We say that I'm studying psychology in the university. What does it mean, I'm studying psychology in the university? It means that I learn, I investigate, and I speak about what is happening in psycho. And what does it mean, psycho? In Greek language, psycho, it means ψυχή. Ψυχή, it is the spirit, it is the mind, it is the soul, and maybe the feelings. So when we say that we are studying psycho, psychology, it means that we learn about what is happening in our mind and what is happening about our emotions. Όταν λοιπόν λέμε ότι σπουδάζουμε ψυχολογία, ουσιαστικά ερευνούμε και μιλάμε και διαπραγματευόμαστε οτιδήποτε συμβαίνει στη ψυχή μας. Κάποιες άλλες λέξεις που τις χρησιμοποιούμε επίσης στα αγγλικά, χωρίς να γνωρίζουμε ότι προέρχονται από την ελληνική ρίζα, την ελληνική γλώσσα, είναι η λέξη ηθική, η λέξη επική, η λέξη λυρική, η λέξη μουσική, ποιητική, γραμματική, μαθηματικά, φαρμακευτική και φωτογραφία. Οι Έλληνες σίγουρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις, αλλά οι φίλοι μας που δεν γνωρίζουν, που δεν ξέρουν τα ελληνικά, τις χρησιμοποιούν πολλές φορές αυτόματα, μηχανικά, μη καταλαβαίνοντας τη βαθύτερη τους έννοια. Ας τους εξηγήσουμε λοιπόν. When we speak, for example, and we use the words like ethic, or epic, or music, poetic, grammatical, orthophonic, mathematics, pharmaceutic, or photography, actually we use Greek words. And it is very interesting to see how they are created and what really do they mean. For examples, ethic, ηθική. It means actually to study the moral thing, because ethics, ηθική, in Greek, in ancient Greek, meant moral. For example, music, μουσική. Yes, it comes from the word μουσική, and it means actually that we love to listen beautiful sounds. For example, mathematics, μαθηματικά. And what does it mean, μαθηματικά? It comes from the word μαθαίνω, that means I'm learning something and I'm really investigate to learning very, very correct and with specific and very important attention on this. So I'm focused on my learning. And this is the mathematics. Or for example, let's take the word photography.
Photography, it comes from two different words. The word photo, that it means photografia, that it means to have a picture of something, and from the word grafo. Grafo, it is graphi, it is the verb that I write something. So actually, photography, it is when something, a picture, is be written with the help of the light, of course, in a piece of paper or something like this. And some other words that we use in everyday life and we don't know that they are Greek. For example, the word telephone, telephono. What does it mean this? It comes from the word tele, the ancient word tele, that it means far away, and from the word phony. Phony, it means voice. So what does it mean, the telephono? It means that it is a machine that brings to us, close to us, a voice from far away. That's very interesting, eh? Λοιπόν, όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη τηλέφωνο, τι σημαίνει? Ότι ουσιαστικά μας έρχεται από μακριά, και αυτό το από μακριά είναι η αρχαία λέξη τηλε. Τι μας έρχεται από μακριά? Μία φωνή. Αυτό δεν είναι το τηλέφωνο. And when we use the word airplane, that it is αεροπλάνο. Air, it is the αέρας, and that it means the wind. And plane, it is the word, the ancient word, planomenos. It is the object which turns around the air without being stable. So what it is airplane? Something that is moving into the sky, maybe with the help of the air in olden times. Λοιπόν, τι είναι το αεροπλάνο? Το αεροπλάνο είναι μια λέξη που προέρχεται από τις δύο λέξεις αέρας και πλανόμενος. Πλανόμενος είναι το αντικείμενο που κινείται μέσα στο χώρο του αέρα, στην ατμόσφαιρα, και κινείται χωρίς να παραμένει κάπου στάσιμο. Εκτός βέβαιος όταν δεν πετάει, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι ελληνικές λέξεις, το πώς δημιουργούνται, αλλά και το πόσες χρησιμοποιούμε, και έχουν όλες πάντα ένα νόημα. Κάποιες άλλες λέξεις επίσης που χρησιμοποιούμε είναι η λέξη λύκειο, γυμνάσιο και σχολείο. Ή στα αγγλικά, lyceum, gymnasium and school. Να δούμε την ιστορία τους. Η λέξη λύκειο ουσιαστικά έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που οι περισσότεροι πιθανόν και να μην τη γνωρίζουν. Λοιπόν, υπήρχε ιστορία ότι ο Θεός Απόλλωνα στην αρχαιότητα είχε σκοτώσει έναν λύκο. Γι' αυτό λεγόταν και λυκοφόνος. Αποκαλούνταν λοιπόν ο Απόλλωνας ως λυκοφόνος ή λυκοκτόνος, και τι έγινε τώρα? Στην Αθήνα, στην αρχαία Αθήνα, υπήρχε ο ναός του Λύκειου Απόλλωνα. Όταν λοιπόν ο Αριστοτέλης, ο μεγάλος φιλόσοφος, δημιούργησε τη σχολή του, τη περιπατητική σχολή, που την ονόμασε έτσι γιατί περπατάγανε, κάναν περιπάτους και φιλοσοφούσανε αυτός μαζί με τους μαθητές του, την δημιούργησε, την έστησε δίπλα στο ναό του Απόλλωνα, του Λύκειου Απόλλωνα. Γι' αυτό και την ονόμασε τη σχολή του Λύκειο. Και επειδή όλοι γνωρίζουμε βεβαίως ότι ο Αριστοτέλης ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός φιλόσοφος και η φιλοσοφία του δεν ήταν καθόλου απλή στο να την καταλάβεις και να εντρυφήσεις αυτήν, έτσι θεωρήσαμε πολύ αργότερα μεταγενέστερα ότι όταν βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο των σπουδών, στις ηλικιακές δηλαδή σπουδές, ότι είμαστε σε ένα ανώτερο επίπεδο σπουδών. Τώρα βεβαίως τα πράγματα ίσως να έχουν αλλάξει λίγο με τα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά πιστεύω ότι αρχικά γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε και αυτή η λέξη, ως λύκειο. Να τα πούμε λίγο λοιπόν και για τους φίλους μας τους Εγγλέζους στα αγγλικά. Λοιπόν, when we are using the word lyceum, the story is very interesting because it came from the story of the god Apollo, and Apollo was the person that had killed the wolf. The wolf, it is a word that in Greek it is lykos. So the story or the myth said that once Apollo killed a wolf, and the Greek people in Athens, they created a temple, the temple of the Apollon, the wolf killer, or in Greek version Apollon o lykoktonos. Now, we have Aristotle. Aristotle was a very important philosopher,
And he had, of course, many and very, very, very smart and clever students. And his philosophy was really very serious and very difficult to learn and be engaged with this. And Aristotle had established his academy, or maybe his school, in this area that was very close with the temple of Apollo Lycoctonos, or Lycio Apollona. So his school actually was very close to this temple, and for that reason he gave the name to his school like Lycium. And they said, everyone, let's go to the Lycium of Aristoteles to learn and talk about philosophy. It is something like this story. So we have Lycium now, and we have the Greek Lycium of dance, or in Greek education system, we have Lycium for the senior students. Not the high school senior students, the year 10, 11, and 12, because they are more advanced. On the other side, we have the gymnasio. Gymnasium. This is another word. It comes from the word gymno. And actually, it means that the men that were into the gymnasium were the athletes, the people that they learned and they were engaged with sports. But they need, and it was a reality, it was real that they had to make the sports without clothes. So they were naked, they were gymni. So the gymnasium actually was the place that they meet the people to make the sports, to become athletes naked. And we say now in Greek, gymnasium, and we mean the gym in English language, but in Greek language, gymnasium, it is a high school. It is a high school, the middle years, as we say, year 8 and 9, 7, 8 and 9. Έτσι λοιπόν λέμε στα ελληνικά γυμνάσιο. Πάω στο γυμνάσιο. Βγαίνει από την αρχαία λέξη γυμνός και εννοούσε βεβαίως ότι οι αθλητές οι οποίοι πηγαίναν να αθληθούν στο γυμναστήριο, γιατί ήταν ο χώρος που γυμνάζονταν και εξασκούσαν τα αθλήματά τους, ήταν συνήθως γυμνοί. Λοιπόν, έτσι πήρε και τον όρο γυμνάσιο. Τώρα βεβαίως το χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση για να εννοήσουμε ότι είναι τα παιδιά με μικρότερες ηλικίες, δηλαδή 13, 14 και 15, που παρακολουθούν τα μαθήματα του γυμνασίου. School, it's another one word that it is very interesting. And school comes from the word σχολείο. What does it mean, σχολείο? It is a place that we meet and take the education. But it was not so easy in older times to have this, as we say, facility or luxury. If you want to become an educated person, you have to have a lot of free time to do this. If you were a slave, you cannot be educated because you had to do a lot of work at home or maybe outside in the field. So education was really a very, very important luxury. So we have σχολή, that it was the word that it means that you have free time so you can spend your time learning something more than the everyday life activities. Become more intelligent, educated person. And from the σχολή we have the σχολείο and finally the word school. Όταν λοιπόν λέμε ότι έχουμε τη λέξη σχολείο, βγαίνει από τη λέξη, προέρχεται από τη λέξη σχόλη. Σχόλη σημαίνει ουσιαστικά ότι έχω ελεύθερο χρόνο για να μορφώσω, για να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου πάνω σε θέματα που δεν είναι τόσο απλά και καθημερινά. Και πράγματι αυτό ήταν το σχολείο. Στην αρχαιότητα δεν μπορούσαν όλοι να πηγαίνουν και να μορφώνονται. Οι σκλάβοι δεν είχαν αυτή την ευχέρεια και αυτή την πολυτέλεια. As we said before, we have the word photography, that it means φωτογραφία. It comes from the word photo, φως, light. And the word γράφει, γράφω, that's the verb that means write, γράφω. So photography, it means whatever the light writes, ό,τι γράφει το φως. And we have another one example, astronomy, αστρονομία. Αστρονομία comes from the word astro, that it is the star, το αστέρι, and νόμι. What does it mean, νόμι? It comes from the word νόμος, that means law, that means rules. So, astronomy actually, there are the rules of the stars and the planets.
how they function, and what do we know about them. I think that it is very interesting to learn some more words that we use in everyday life. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε ακόμα μερικές λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή. Such as economy and politics. Economy, it comes from the word οικονομία, and politics, it comes from the word πολιτική. What does it mean, οικονομία? It comes from the word οίκος, that it means the house, and νέμο, that it means actually that I have what? The rules, how to take care about the issues, everything that is about the house, the housekeeping, or maybe about the financial, everything. So we say that when you are a very good person in your economy, it does not mean that you are a very good person only to take care about the economy of the state, but you are a very good person to take care about the economy of your house. That is the first step. Όταν λοιπόν λέμε οικονομία, ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τη λέξη οίκος, που σημαίνει σπίτι, και τη λέξη νέμο, πώς δηλαδή θα διαχειριστούμε τα αγαθά του σπιτιού μας. Και αυτό είναι οικονομία. Οικονομία δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία του κράτους, αλλά το πώς διαχειριζόμαστε ουσιαστικά τα αντικείμενα, τα αγαθά που έχουμε στο σπίτι μας. Και από εκεί ξεκινάμε. Η λέξη πολιτική. Η λέξη πολιτική βγαίνει από τη λέξη πόλης, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει πόλης. Ο όρος αυτός θεωρείται ότι πρώτο χρησιμοποιήθηκε από τον Αριστοτέλη και εφαρμόζεται γενικά στη τέχνη, στην επιστήμη, στη διακυβέρνηση του κράτους και βεβαίως σε πολλούς άλλους λόγους. Για παράδειγμα λέμε μεταφορικά χρησιμοποιείς καλή πολιτική για να με πείσεις. Έχει λοιπόν πολλές και διαφορετικές χρήσεις η λέξη πολιτική. The word politics, it's a very interesting word, because it came from Aristoteles, the philosopher, and came from the word polis. What does it mean, polis? It means actually state. It means actually state, and it's applied to the art or science, or how to run a government, or the state affairs, including the behavior that you have into the state, or into your relationship with other people. So, πολιτική, it is how to behave into a community and how to behave into the state. Μέσα στην πόλη, πώς λειτουργείς και πώς συμπεριφέρεσαι. Mathematics. Mathematics, it comes from the word μαθηματικά. Μαθηματικά, it comes from the word μάθημα. And what does it mean, μάθημα? That I learn something. I learn something in depth. I investigate and I examine something very, very much. Βγαίνει λοιπόν από τη λέξη μάθημα, που βγαίνει από το ρήμα, προέρχεται από το ρήμα μαθαίνω, που σημαίνει ερευνώ, να μάθω κάτι εις βάθος. Και έχουμε για παράδειγμα, όπως στα μαθηματικά, το γνωρίζετε, έχουμε και τη γεωμετρία. Γεωμετρία, geometry, γεωμετρία, it actually comes from the word γεα, that it means land, and count, μετρό. So, what does it mean, geometry? That you have the way, you know, how to count the land. The land that we use. Maybe a square of meter and whatever. Λοιπόν, η γεωμετρία βγαίνει από τη λέξη γεα, τη γη, και το ρήμα μετρό. Ήταν ουσιαστικά η επιστήμη ο τρόπος να μετρήσουμε τη γη μας, τις εκτάσεις μας, τα χωράφια μας. I think that we have discussed a lot about the etymology, and that is a Greek, another Greek term of the Greek words that we use in everyday life, and not only. And there are really thousands of these. Just we pick up some of the words that we use in everyday life. And let's go with another topic about the ancient Greek technology, and that is again a Greek word. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά πραγματάκια σχετικά με την ετυμολογία ορισμένων λέξεων που τις χρησιμοποιούμε και στην καθημερινή ζωή, αλλά και σε ακαδημαϊκούς χώρους. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε πράγματι πώς δημιουργήθηκαν και τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Γιατί καταλαβαίνουμε έτσι και το ουσιαστικότερο νόημά τους. Άλλο ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως είναι και η αρχαία ελληνική τεχνολογία. Και η τεχνολογία είναι βεβαίως και αυτή μια λέξη, technology, που τη χρησιμοποιούν στην αγγλική γλώσσα.
One very interesting, and you maybe know, technique, it is the astrolabos. Astrolabos, and not only this. What is the astrolabos or the mechanism of adikithira? Maybe you have heard about this. It is a very, very important mechanism that it is actually the oldest known complex scientific calculator. Λοιπόν, σίγουρα θα έχετε ακούσει για το μηχανισμό των αντικυθύρων. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον μηχανισμός, πολύ πολύπλοκος, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργούσε ως ο παλαιότερος επιστημονικός υπολογιστής. It contains many gears and is sometimes called the first known analog computer. Περιείχε μέσα του πάρα πολλά γρανάζια και υπάρχουν φορές που τον αποκαλούν ως το πρώτο γνωστό και αναγνωρισμένο αναλογικό υπολογιστή. It calculates the positions of planets of solar system and the eclipses of moon and sun. Με τη βοήθεια αυτού του μηχανήματος, του μηχανισμού, μπορούσαν οι αρχαίοι να υπολογίζουν τις θέσεις των πλανητών του ηλιακού συστήματος και τις εκλήψεις όχι μόνο της Σελήνης αλλά και του φεγγαριού αλλά και του ηλίου. It appears to be constructed upon theories of astronomy and mathematics developed by Greek astronomers and it is estimated that it was made around 100 BC. Πρέπει μάλλον να κατασκευάστηκε βάσει των θεωριών των αστρονόμων και των μαθηματικών της αρχαιότητας και θεωρείται ότι κατασκευάστηκε γύρω στο 100 π.Χ. Ας αφήσουμε όμως η τεχνολογία, η οποία είναι ένα τεράστιο θέμα και το οποίο κάλυψε ο Παναγιώτης ο Μαυραϊδής σε μια προηγούμενη ομιλία του, διεξοδικά και με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, και ας πάμε σε κάτι που είναι πιο κοντά στα δικά μου θέματα, στη φιλοσοφία. Let's talk more about philosophy and let's talk about philosophical academy. Philosophical academy, a Greek word, both philosophical, philos of what? Of the wisdom, friend of the wisdom, and academy, academia. Φιλοσοφική ακαδημία. The most and the most popular famous philosophers, they are who? Socrates, Plato and Aristotle. Βεβαίως, οι περισσότεροι Έλληνες, θέλω να πιστεύω, ότι γνωρίζουν τους πολύ πολύ βασικούς και εξακοστούς φιλοσόφους που με το έργο τους και τη ζωή τους αποτέλεσαν πράγματι σταθμούς στη φιλοσοφία. Εννοούμε βεβαίως τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Let's talk about Socrates. Socrates. Socrates, he was really a very, very interesting personality. He encouraged his students to think. He was a dialectic method that he created and it was actually the conversational and the based upon reason and logic. Socrates' dialectic method was an inspiration of other philosophers. And the earlier philosophers were interested in the nature of the universe and basic elements. And Socrates, after them, the pre-Socratic philosophers, after them, Socrates started to investigate about the moral perspective of human life. Ο Σοκράτης, πολύ γνωστός, ήταν αυτός ουσιαστικά ο φιλόσοφος που ακολούθησε τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, μετά δηλαδή από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, τους φιλοσόφους που ερευνούσαν για τα της φύσεως και προσπαθούσαν να εξηγήσουν το σύμπαν και τα φυσικά φαινόμενα βάσει της λογικής, ήταν αυτός που ουσιαστικά άρχισε να εξετάζει την ηθική πλευρά των πραγμάτων, την ηθική πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο Σοκράτης δημιούργησε την διαλεκτική μέθοδο, τον διάλογο, το πώς δηλαδή βάσει του διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων και επιχειρημάτων μπορούμε να οδηγηθούμε μέσω της συζήτησης και της λογικής σε αποτελέσματα, σε σκέψεις, σε ιδέες, σε αξιώματα και σε θεωρίες. Η σοκρατική μέθοδος ήταν μία μέθοδος σκέψης, διδασκαλίας, στόχασμου,
που υιοθετήθηκε από τους περισσότερους μεταγενέστερους φιλοσόφους και από εκπαιδευτικούς. Και θεωρούμε ότι το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα περιέχει μέσα του την φιλοσοφική σοκρατική μέθοδο διδασκαλίας. Τη διαλεκτική, δηλαδή τον διάλογο. Ο Σοκράτης λοιπόν θεωρείται ο πρωτοπόρος της λογικής σκέψης, του διαλόγου αλλά και της ηθικής. Socrates was a pioneer of logic. The Socratic method is the method that admits ignorance, never rely on tradition, continuously questions, formulate the opinions and test the opinions with the others. And his most famous student was Plato. Τι κάνει λοιπόν ο Σοκράτης? Ο Σοκράτης ουσιαστικά είναι αυτός που θα λέγαμε ο πρωτοπόρος της λογικής. Είναι αυτός που δημιουργεί, διαμορφώνει τη σοκρατική άγνοια, που λέει το γνωστό «ένα πράγμα ξέρω, ότι τίποτε δεν γνωρίζω». Αυτό ίσως να το έλεγε και να το εννοούσε, αλλά ίσως να το έλεγε και να μην το εννοούσε. Αυτό που λέμε πολλές φορές σοκρατική ειρωνία. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε για τον Σοκράτη και υπάρχουν άπειρες ουσιαστικά έρευνες σχετικά με αυτό το πρόσωπο. Δεν θα μπορούσαμε βεβαίως όλα αυτά να τα εντάξουμε σε αυτή την παρουσίαση. Απλά δίνουμε κάποιες πρώτες σκέψεις και πληροφορίες. Λοιπόν, η σοκρατική άγνοια ήταν ο τρόπος που πολλές φορές χρησιμοποιούσε ο Σοκράτης όταν συνδιαλεγόταν με τους μαθητές του να τους πείσει να κάνουν τι. Να αμφισβητήσουν αυτά που θεωρούσαν ότι γνωρίζανε και ότι ήταν κατοχυρωμένες γνώσεις, να αλλάξουν τις σκέψεις τους, να αλλάξουν τις θεωρίες που είχαν μέσα στο μυαλό τους για ορισμένα θέματα, βάσει ποιον, βάσει των ερωτημάτων και των συζητήσεων που δομούνταν μεταξύ αυτών και του Σοκράτη. Ο πιο διάσημος βεβαίως μαθητής του Σοκράτη ήταν ο Πλάτωνας, ο οποίος και μέσα από τους διαλόγους που έγραψε, παρουσίασε τη θεωρία του Σοκράτη, την φιλοσοφία του. Socratic influences in West modern psychology. The Socratic method in the form of Socratic questioning has been adapted mostly in classical psychotherapy, rational emotive behavior therapy, cognitive therapy and reality therapy. It can be used to clarify meaning, feeling and consequences, as well as to gradually unfold insight or explore alternative actions. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε για τον Σοκράτη και από μία άλλη οπτική. Να δούμε πώς επηρέασε η σοκρατική διαλεκτική την ψυχολογία. Κυρίως συναντάμε λοιπόν τη σοκρατική διαλεκτική στην κλασική ψυχοθεραπεία, στη λογοθεραπεία, στην ορθολογική θεραπεία συμπεριφοράς, στις γνωστικές θεραπείες και στη θεραπεία της πραγματικότητας. Μέσω της σοκρατικής διαλεκτικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασαφανίσει ένα νόημα, το αίσθημα και τις συνέπειες και να ξεδιπλώσει σταδιακά τη διορατικότητα ή να διερευνήσει εναλλακτικές ενέργειες. Let's leave now Socrates and let's follow the next one. Who is? Plato. Λοιπόν, ας αφήσουμε τον Σοκράτη και ας πάμε στον επόμενο πολύ πολύ γνωστό και πολύ αγαπητό φιλόσοφό μας, που είναι ο Πλάτωνας. Plato preserved and perpetuated the work of Socrates. He is actually the most important source of information about Socrates. He founded the academy and he wrote dialogues. Λοιπόν, ο Πλάτωνας ουσιαστικά αποτέλεσε τη σημαντικότερη πηγή πληροφοριών σχετικά με τον Σοκράτη και τη φιλοσοφία του, ίδρυσε την Πλατωνική Ακαδημία, έγραψε πλατωνικούς σοκρατικούς διαλόγους και το πιο γνωστό του έργο βεβαίως είναι η Πολιτεία, που είναι και ο σημαντικότερος διάλογός του. Plato actually created the universal, the theory about the universal forms and the Republic, that it is the most important dialogue. Ο Πλάτωνας ουσιαστικά δημιούργησε τις ιδέες, την φιλοσοφική θεωρία περί του κόσμου των ιδεών. This is very interesting to investigate, as more as we can, of course, because it's a very huge topic to learn about Platonic theory. The
some information that maybe we can give you, it is really very, very small, but just to give you, to motivate you to investigate further if you want. So, according to Plato, the world has two different divisions. Has the intelligible world, that it is the world where we have the object, the good, the forms, the mathematical objects, and the mental state, that we have the intelligence, the knowledge, and the thinking. And on the other world, we have the world of appearances. Appearances, it means the visible things, it means the images, and it means the beliefs that we have and the imagination. So, the Plato's theory about knowledge, about cognitive theory, about prior knowledge, it is a very complicated philosophy. Plato believed that the world has two different options. Has the world that it is that we have, that we can see, it is a world of the everyday life, that we can have visible things and images, and we have some beliefs that maybe they are beliefs, but maybe they are not true. They are not beliefs that they are foundation in axiomatic theories. And on the other hand, we have another kind of world. It is a world that we cannot see. It is a kind of the intelligible, invisible, maybe we could say, world, that it is a world of the knowledge, of the philosophy, of the thinking, the reasonable thinking, that we have to make episteme. And it is more difficult for us, the everyday life people, the simple people, to have this kind of knowledge, except the people that they have the philosophy and they have the knowledge through education. Λοιπόν, αν θα λέγαμε για την πλατωνική φιλοσοφία κάποια πολύ απλά και πολύ σύντομα πράγματα, θα ήταν ότι ο Πλάτωνας θεώρησε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο πρώτος είναι ο κόσμος που ζούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι, ο καθημερινός, ο κόσμος των αισθήσεων, που γνωρίζουμε την πραγματικότητα, τι πραγματικότητα μέσα σε εισαγωγικά θα λέγαμε, από τις εικόνες, από τα αντικείμενα που λαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας. Αυτή η πραγματικότητα, μέσα σε εισαγωγικά πάντα, μπορεί να θεωρηθεί ως πίστη. Έχουμε δηλαδή κάποιες πίστες, πιστεύουμε κάτι σύμφωνα με αυτό που αντιλαμβανόμαστε από τις αισθήσεις μας. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Γιατί? Γιατί απλά η αλήθεια βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο. Σε έναν κόσμο θα λέγαμε ιδεατό. Πλατωνικά είναι ο κόσμος των ιδεών. Είναι ένας κόσμος που μπορεί να μην τον αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, αλλά τον αντιλαμβανόμαστε με το νου, με το μυαλό μας, με τις γνώσεις μας και με την επιστήμη, με τη λογική σκέψη που αποκτούμε μέσω της φιλοσοφίας και των μαθηματικών. Αυτός είναι ο κόσμος της νόησης, ο κόσμος των ιδεών, που είναι ένα ανώτερο επίπεδο σκέψης και αντίληψης βεβαίως και ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά συνέπεια. And if we want actually to see how the Platonic philosophy could influence later on the psychology, we can find this actually. We can compare with psychology and actually Freud psychology. Εάν θέλουμε τώρα να δούμε πώς η πλατωνική θεωρία έχει επηρεάσει τις μετέπειτα ψυχολογικές θεωρίες ή θεωρίες ψυχολογίας, θα μπορούσαμε αυτό να το βρούμε σίγουρα στη θεωρία της ψυχανάλυσης του Freud, τη φρουιντική θεωρία. So we have again the word psychology, that it means that we have the soul, the spirit and the mind, and the logos, the speech, the reasoning, the research about what is happening in our mind, in our soul, in our spirit and in our emotions. According to Freud's model of the psyche, the id, it is the primitive and instinctual part of the mind that contains sexual and aggressive drivers and hidden memories. The superego operates as a moral conscience, and the ego is the realistic part that mediates between the desires of the id and the superego.
The famous psychologist Freud and Jung inspired from this platonic psychology, and they developed this basic theory. The idea of the three different parts of psycho, as we tell before, the first one that it is the id, the second one that it is the superego, and the third one that it is the ego. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να συγκρίνουμε την πλατωνική θεωρία με τη μεταγενέστερη ψυχολογική, ψυχαναλυτική, θα λέγαμε, θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Φρόιντ αλλά και τον Γιούγκ. Πώς επηρέασε λοιπόν η πλατωνική φιλοσοφία τον διαχωρισμό της ψυχής, περί του διαχωρισμού της ψυχής στη φροϊδική θεωρία? Σύμφωνα λοιπόν με τον Πλάτωνα, η ψυχή είναι τριμερής. Αυτό το βρίσκουμε στον Φέδρο, στο διάλογο Φέδρο, όπου παρουσιάζεται η θεωρία ότι ο άνθρωπος έχει τρεις ψυχές. Μία στο κεφάλι, που είναι η έδρα της νόησης, και αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το super-ego, που λέμε το υπερ-εγώ. Μία στο στήθος, που είναι η έδρα των συναισθημάτων, αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το εγώ. Και μία στη κοιλιά, που είναι ουσιαστικά η έδρα των σωματικών επιθυμιών, που αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το id. Στη συνέχεια όμως η πολιτεία βεβαίως υποστηρίζει ο Πλάτωνας ότι ο άνθρωπος έχει μόνο μία ψυχή, αλλά είναι τριμερής. Πάλι όμως ακολουθεί παρόμοιο μοντέλο, δηλαδή το νου που βρίσκεται στο μυαλό, τη νόηση δηλαδή, το θυμό, το συναίσθημα που βρίσκεται στην περιοχή της καρδιάς, του στήθους, και το επιθυμητικό, την επιθυμία που βρίσκεται στην περιοχή του στομάχου, της κοιλιάς. Έτσι είναι μια αντιστοιχία κατά κάποιο τρόπο με την ψυχολογική θεωρία του Φρόιντ, όπου το αυτό που είναι το id, το πρωτόγονο και είναι οι ενστικτόδεις τάσεις που έχουμε, το υπερηγό λειτουργεί ως ηθική συνείδηση και το εγώ που είναι το ρεαλιστικό μέρος του ανθρώπου και εξισορροπεί το αυτό με το υπερηγό. Δεν είναι ακριβώς ταυτόσιμες αυτοί οι συσχετισμοί, αλλά είναι παρόμοιοι και θα ήταν λάθος να πούμε ότι είναι ακριβώς ταυτόσιμη η φροϊδική θεωρία με την πλατωνική, αλλά προσομοιάζει. Και ας προχωρήσουμε στο τρίτο φιλόσοφό μας, τον Αριστοτέλη. Σίγουρα περισσότεροι θα γνωρίζετε ότι ο Αριστοτέλης ήταν ο δάσκαλος πιανού, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον θεωρούν, και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό, το έχουν δώσει δηλαδή το όνομα πανεπιστήμων. Πανεπιστήμων, γιατί είναι αυτός που έκανε τα περισσότερα γραπτά με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Μελέτησε δηλαδή όπως το πανεπιστήμιο που πηγαίνουμε και κάνουμε σπουδές με διαφορετικά αντικείμενα, και αυτός μελέτησε διαφορετικού είδους επιστήμες. Ποιητική, πολιτική, ψυχολογία, οικονομία, βιολογία. Τα έργα του ήταν πάρα πολλά. Γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί ως πανεπιστήμων, ο πανεπιστημιακός, ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης μίλησε και για τις μορφές της διακυβέρνησης. Ανέφερε λοιπόν πρώτος λέξεις όπως μοναρχία, αριστοκρατία, δημοκρατία, τυραννία και ολιγαρχία. Let's talk now about Aristotle. Aristotle, maybe you already know, that was the teacher of Alexander the Great. We can call it panepistemon. That if we want to just say this in English, we could say that it is the university person or the academic university professor. Why? Because he was really the person that he made in-depth investigation. He examined a lot of different scientific topics about biology, biologia, about psychology, psychologia, of course philosophy, or about politics, politica, or about economics, economica, or about physics. So he was panepistemon. He knew and he examined a lot of different topics, with very, very huge, interesting, all of them. So he talked about the views of government. He talked about monarchy, monarchia, aristocracy, aristocratia, democracy, democratia, tyranny, tyrannia, oligarchy, oligarchia.
All of these words, they mean monarchy comes from the word monos, that it is alone. So I am archon. I am the person that is taking the decisions on alone, only one. Aristocracy, it is from the word aristos, that it means actually the best, that is the person, that the best person in the city, they're taking the decision, they have the power. Democracy, actually it means that the demos, and it is the every single person, all the people, they're taking the decisions about their life in the polis, into the state. Tyranny, it was the person that really was very, very bad, strong, and sometimes rude with the other people. And of course, oligarchy, that were the people that were only a few people that decided about the state. We use these words, but they are all of them Greek, ελληνικές. Όλες αυτές οι λέξεις είναι ελληνικές. Some more information about Aristotle. Aristotle believed in something that it is very important for our life, to have a balanced and beautiful and correct lifestyle, that all things in moderation, that the people, they have to take care to be very balanced, to follow the meter, το μέτρο. Ο Αριστοτέλης μίλησε για τη μετριοπάθεια και έθεσε ως βασικό κριτήριο για να έχουμε μια σωστή και αποτελεσματική ζωή, να ακολουθούμε πάντα το μέτρο. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, παν μέτρων άριστον. Να κοιτάμε πάντα να κρατάμε μία ισορροπία στις αποφάσεις μας και ποτέ μην είμαστε των άκρων. Είτε αν είναι για τα πολλά, τα πάρα πολλά, είτε για τα λίγα, ποτέ. Πρέπει πάντα να ακολουθούμε το μέτρο. Παν μέτρων άριστον. Aristotle told about the man and he said, man is by nature a political animal. What does it mean this? Yes, we are animal. Why? Because we have the animus. But what does it mean this? That we can be alive, we can have the spirit, we can have the soul, we can have the mind, we can have the thinking, but we are into the polis, in a state. So we have to communicate, we have to be engaged, and we have to have actually a relationship with other people. So we created the polis. We are people into a polis, into a state, and we have to follow the rules of the state. Ο Αριστοτέλης μίλησε για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη φύση και είπε ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο πολιτικό. Τι πάει να πει ζώο πολιτικό? Βγαίνει από τη λέξη ζώο που είναι ζωή. Ναι, έχουμε ζωή μέσα μας, είμαστε ζωντανοί. Έχουμε πνεύμα, έχουμε ψυχή, έχουμε μυαλό, κινούμαστε και λειτουργούμε. Και είμαστε πολιτικό ζώο γιατί ζούμε μέσα στη πόλη. Διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για όλους. Να ζούμε δηλαδή με ευδαιμονία. He was of course the famous student of Plato and the famous teacher of Alexander the Great. He developed logic as a field of study and he devised a complex system of classification into his biology mostly studies. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, ήταν διασημότερος από τους διασημότερους μαθητές του Πλάτωνα, ήταν βεβαίως ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανέπτυξε τη λογική ως τρόπο σκέψης και ως μέθοδος έρευνας τη λογική που στηρίζεται πάνω στα μαθηματικά και βεβαίως ανέπτυξε και τη ταξινόμηση των ειδών στην επιστήμη της βιολογίας. We talk about the political systems and we have a reference about democracy. Let's talk more about this word because it has a very, very interesting story. Λοιπόν, μιλήσαμε πριν και αναφερθήκαμε στα πολιτεύματα και αναφέραμε τη μοναρχία, αναφέραμε την ολιγαρχία και αναφέραμε βεβαίως και τη δημοκρατία. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτή τη λέξη και γι' αυτό τον όρο, το θεσμό, την ιδέα της δημοκρατίας. Democracy as a word comes from the word δήμος and the word κράτος. What does it mean δήμος? Δήμος actually it is a society, it is a people, all of us. And κράτος, it is a state, it is a power. So what does it mean actually democracy? That the people have the power. They have the power and they have the right to decide about their lives, to decide about their present, and to take decisions about their future.
And that means that they must be, of course, very, very responsible about their decisions. Because every decision has a consequence. Λοιπόν, βεβαίως η δημοκρατία προέρχεται από τη λέξη δήμος, που είναι όλος ο λαός, οι άνθρωποι που κατοικούν κάπου, και τη λέξη κράτος. Που τι σημαίνει κράτος? Σημαίνει ισχύ. Η δημοκρατία, λοιπόν, ουσιαστικά σημαίνει ότι ο δήμος έχει την δύναμη, την ισχύ να αποφασίζει. Να αποφασίζει για το παρόν του και για το μέλλον του. Και βεβαίως να είναι υπεύθυνος ο δήμος, γιατί οι αποφάσεις του θα καθορίζουν και τις συνέπειες. It was established the democratic system or democracy by Cleisthenes for the first time in Greece, in Athens in particular, about the 508 BC. Cleisthenes was of the family of Alcmaeonides, excuse me, the Athenian family was an Athenian politician of the 6th century. He is considered the father of democracy since from 508 to 507 BC and laid the foundation for the democratic reform of Athens. Cleisthenes took some measures that were based on equality. He divided Attica into a large number of municipalities and the inhabitants acquired a surname based on the municipality where they were being, where they belonged. He naturalized all the inhabitants and free inhabitants of Attica, as a result of which they acquired the rights of an Athenian citizen. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για το ποιον δημιούργησε, ποιος ήταν αυτός που πρώτο εγκαθίδρυσε τον θεσμό, την ιδέα της δημοκρατίας. Το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει στον Περικλή, αλλά ουσιαστικά η δημοκρατία θεσπίστηκε από το Κλεισθένη. Πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Αθήνα και συγκεκριμένα το 508 π.Χ. Ο Κλεισθένης από τη γενεά των Αλκμεονίδων ήταν Αθηναίος πολιτικός του 6ου αιώνα. Θεωρείται ο πατέρας της δημοκρατίας, καθώς γύρω στο 508 με 507 π.Χ. έθεσε τις βάσεις για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση της Αθήνας. Τα μέτρα που πήρε είχαν κατά βάση τους την ισυγορία και την ισονομία. Διαχώρισε, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, την Αττική σε ένα μεγάλο αριθμό δήμων και κάτοικοι απέκτησαν επώνυμο με βάση το δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένοι, στον οποίο δηλαδή κατοικούσαν. Και πολιτικογράφησε όλους τους μετοίκους και τους απελεύθερους κατοίκους της Αττικής με αποτέλεσμα όλοι να αποκτήσουν δικαιώματα Αθηναίου πολίτη. Όλα αυτά τα έκανε ο Κλεισθένης. Let's leave now the politics and watch something very interesting, that it is another topic that Greek people inspired the other civilizations. And this is architecture. Αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική. The three basic architectonic themes, rhymes in columns, they are the Doric, the Ionian and the Corinthian. And we meet them in many buildings. Και βεβαίως όλοι ξέρετε ότι οι τρεις βασικότεροι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί των κολόνων, των στήλων, είναι ο δωρικού ρυθμού, ο ιωνικού και ο κορινθιακού. Αλλά μεταγενέστερα βεβαίως υπάρχουν και πολλές αναμίξεις. Λοιπόν, αυτά τα συναντάμε σε πάρα πολλά διαφορετικά κτίρια σε όλο τον κόσμο. Πολλά κτίρια σε όλο τον κόσμο έχουν εμπνευστεί από την αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική. We have many, many buildings around the world that they are inspired by this kind of architectonic style. For example, ιωνικού δωρυθμού και κορινθιακού ρυθμού φωτογραφίες και εικόνες. Έχουμε λοιπόν τις γνωστές καριάτιδες από το Ερέχδιο. We have many different photos, different pictures, different images from different areas around the world that they have been inspired by this kind of architectonic styles. And buildings in Adelaide City. The Parliament House and the Art Gallery. Και έχουμε λοιπόν, όχι μόνο στην Αθήνα ή στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και στην Αδελαίδα μας, εικόνες από το κτίριο, το κοινοβούλιο της Νοτιού Αυστραλίας ή από την Art Gallery στην Αδελαίδα. And some other also buildings in Adelaide. That's very interesting to see how the Greek people, they inspire all the time with different ways our civilization. And the Western civilization. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν
να βλέπουμε και να αναγνωρίζουμε ότι αυτά που συναντούμε καθημερινά βλέποντας μέσα στην πόλη μας τα υπέροχα κτίρια είναι εμπνευσμένα από την αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική. And now we have to talk about a very, very interesting, a very, how can I say, fascinating topic about Greece, and this is a Greek hospitality. The food and the dance. And if you ask the most of the people that they are not related so much with Greek culture or history, or they don't have Greek background, and tell them, what do you know about the Greek? They will tell you, oh, the food and the dance. But is this only this, food and dance? Not only, of course, but it is a very important lifestyle, the Greek food and the Greek dance. And they are founded, their foundation, it is the Greek hospitality. Λοιπόν, όταν ρωτάμε πολλές φορές τους φίλους μας οι οποίοι δεν είναι Έλληνες η καταγωγή ή δεν γνωρίζουν πολλά για την ελληνική ιστορία, θα σου πούνε ότι σίγουρα αυτό που ξέρουμε για τους Έλληνες είναι ότι έχουν υπέροχο φαγητό και πολύ ωραίους χορούς και διασκέδαση. Σαφέστατα γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα οι Έλληνες, δηλαδή ο χορός και το φαγητό, αλλά σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας, κληρονομιάς και ιδιοσυγκρασίας και στηρίζεται βεβαίως στο πνεύμα της φιλοξενίας. The Greek people, they are famous for their hospitality, their love for delicious food and celebrations, the care and the respect of strangers and their multicultural customs. Οι Έλληνες λοιπόν είναι πολύ διάσημοι ως λαός για αυτή τη φιλοξενία που έχουν και έχει περάσει στο DNA μας, για τα υπέροχα φαγητά τους και τους χορούς τους και για τη φροντίδα και το σεβασμό που δείχνουν απέναντι στους ξένους ανθρώπους που φιλοξενούν και για το σεβασμό απέναντι στις διαφορετικές συνήθειες και έθιμα και πολιτισμούς. But when we speak about the Greek hospitality, what do we mean really? What is the story of this very important Greek custom and mentality? Let's see a bit of story. Philoxenia. Philoxenia consists of a basic rule. The respect from host to guest. The host must be hospitable to the guest and provide him or her with food and drink and a bath, if required. It is not polite to ask questions until the guest has stated his needs. Philoxenia was considered to be particularly important in ancient times. If one had poorly played host to a stranger, there was the risk of incurring the wrath of a god distinguished as a stranger. While this particular origin of the practices of guest friendship are centralized around the divine, however, it would become common practice among the Greeks to incorporate philoxenia into their customs and manners for very much all of a ancient Greek history. What does it mean this, actually? That the Greek people believed that the strangers maybe could be the gods, so they have to be very polite, they have to give them as much as they can, whatever they can, and do not be rude with them, because maybe they would be punished by the god. So that it is a bit the story of philoxenia. Να δούμε λοιπόν τι σημαίνει φιλοξενία για τους Έλληνες. Φιλοξενία για τους Έλληνες ουσιαστικά σημαίνει να είναι φίλοι με το ξένο. Και αυτό ήταν ένας κανόνας, ένας τρόπος ζωής. Όταν λοιπόν βρισκόταν ένας ξένος στο σπίτι μας, έπρεπε να το φιλοξενήσουμε, να του προσφέρουμε φαγητό, να του προσφέρουμε όλες τις ανέσεις, ακόμα και αν ήθελε να κάνει ένα μπάνιο θα μπορούσε να το έχει. Και αφού του τα προσφέραμε και καλύπταμε τις βασικές ανάγκες του, μετά μπορούσαμε να το ρωτήσουμε και ορισμένες ερωτήσεις. Ποιος είναι δηλαδή και τι θέλει. Αυτό είναι ένα στυλ, ένας τρόπος φιλοξενίας, ο οποίος για τις μέρες μας δεν υιοθετείται πλέον τόσο πολύ. Αλλά στην αρχαιότητα ήταν υποχρεωτικά να λειτουργούν έτσι. Και για κάποιον άλλο λόγο. Γιατί πολλές φορές φοβόντουσαν, υπήρχε δηλαδή υποψία, ότι αυτός τον οποίο φιλοξενούσαμε θα μπορούσε να ήταν ένας μεταμφιεσμένος θεός. Και αν δεν είχε τη φιλοξενία που αρμόζει να έχουμε ως άνθρωποι που φιλοξενούμαστε, αν δηλαδή δεν του προσφέρανε τη βασική φιλοξενία, θα μπορούσε ο Θεός να θυμώσει και να υποστούμε τις συνέπειες. Έτσι λοιπόν καμιά φορά συμβαίνει αυτό που λέμε, όταν υπάρχει ο φόβος πράττουμε διαφορετικά από ό,τι θα πράταμε. Και οι αρχαίοι Έλληνες, επειδή φοβόντουσαν τους θεούς, είχαν γίνει πάρα πολύ φιλόξενος λαός. Ελληνική
μαγειρική και ελληνική μεσογειακή κουζίνα. Στην υγειά μας, λοιπόν. Greek Mediterranean food. This is the most interesting topic of the Greek lifestyle. The Greek lifestyle has the food and the center. It is very important to share the food. But when we talk about food, we speak about healthy food, balanced food, a diet that gives us not only the delicious food to taste, but to be really healthy, with a good fitness and a good life. Η ελληνική διατροφή στηρίζεται στη μεσογειακή κουζίνα, όπως γνωρίζουμε, με τα υπέροχα προϊόντα που παράγουμε ως χώρα και στηρίζεται όχι μόνο στα υπέροχα γευστικά προϊόντα που μπορεί να παράγουμε, αλλά στο ότι αυτά τα προϊόντα μας βεβαιώνουν ότι θα έχουμε μια υγιή και ισορροπημένη ζωή. Έτσι, η μεσογειακή κουζίνα είναι μια κουζίνα που την προτιμούν και τη συνιστούν παγκοσμίως όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι και θεωρούν ότι η ελληνική παραδοσιακή μεσογειακή κουζίνα αποτελεί ουσιαστικά τη κορυφή της κουζίνας παγκοσμίως. And here we have some beautiful images, pictures from Greek food. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν κάποιες καταπληκτικές φωτογραφίες από ελληνικά φαγητά. Έχουμε τον μπακλαβά μας. We have the baklavas. We have the Greek salad, which is a combination of different products, but they are all of them very tasty and they combine with the best outcome for our taste. Έχουμε λοιπόν διαφορετικά προϊόντα που δημιουργούν την ελληνική χωριάτικη σαλάτα. Και βεβαίως έχουμε τα ψαρικά μας, όλα αυτά που αποτελούν τη βασική μεσογειακή ελληνική κουζίνα. And after the food, of course, we have the dance. Και βεβαίως μετά το φαγητό έχουμε και τους χορούς. Και όπως λέμε και στα ελληνικά, νηστικό αρκούντι δεν χορεύει. Τρώμε λοιπόν καλά και μετά ξεκινάμε και τους χορούς. And the, we have the dance, and the dance it is something that follows actually the food. So the Greek people actually, when they celebrate, they have a very, very good food at the beginning, and then when they are okay and they do not hungry anymore, they start to dance, and they start to celebrate. And this is very, very popular in every Greek party, in every Greek celebration. And we have different ways of celebration, different ways of dances. We have a huge amount of different dances with beautiful costumes, traditional costumes, and different styles of lyrism, and different styles of rhythms. And all of these are really very good piece of art, of the folklore, traditional dancing art. Αυτό που θα λέγαμε για το χορό είναι ότι ο χορός είναι μια εκπληκτική μορφή τέχνης, γιατί συνδυάζει τρία πολύ διαφορετικά όμως υπέροχα στοιχεία της τέχνης. Πρώτα απ' όλα την μουσική, με την ποίηση, τα παραδοσιακά δημοτικά μας τραγούδια. Μετά, τη κίνηση, και όταν μιλάμε κίνηση μιλάμε για χορευτική κίνηση, τις κινήσεις λοιπόν του σώματος, και αυτές είναι ποικίλες και έχουν να κάνουν βεβαίως με το πώς είναι οι ρυθμοί της μουσικής και βεβαίως και τις παραδοσιακές στολές που φοράνε. Που εκεί πέρα βλέπουμε το μεγαλείο της ομορφιάς και της δημιουργικότητας στις παραδοσιακές τοπικές ελληνικές φορεσιές. So we have a lot of things to say and admire about the Greek traditional costumes. And if we can start from the ancient ages till nowadays, we could say a lot of different things. How they are creative, how they are fine, how they are detailed, so beautiful with different styles during all the centuries. What we have to say that we respect and we appreciate this beauty and this richness. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ενδυμασίες από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας είναι πάμπολες, διαφορετικές ανά τους αιώνες, με μια ιδιαίτερη τέχνη και ομορφιά που τις χαρακτηρίζει, με τη λεπτομέρεια και με όλη αυτή τη δημιουργικότητα των ανθρώπων που τους δημιουργούσαν. And we have different styles, it depends actually from the state and the cities and the villages and the country and so many different styles that really, there are written books and books about the traditional costumes.
Υπάρχουν βιβλία και βιβλία που έχουν γραφτεί για τις ελληνικές τοπικές παραδοσιακές φορεσιές ενδυμασίες, γιατί είναι άπειρος ο αριθμός τους, επειδή σε κάθε περιοχή, κάθε χώριο της Ελλάδας, νησί ή ακόμα και αναπεριπτώσεις, πολλές φορές δηλαδή μια γυναίκα η οποία ήταν αραβωνιασμένη θα φόραγε διαφορετική στολή από μια γυναίκα η οποία ήταν παντρεμένη ή σε ένα άλλο στάδιο της ζωής της που είχε αποκτήσει παιδιά ή αν ήταν χείρα. Έτσι βλέπουμε ότι ειλικρινά ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος σχετικά με τις παραδοσιακές στολές. The same it is about the Greek jewelry. The Greek jewelry, it is an art that it is very, very advanced. And if you have really some jewelry old from your grandmother, you are really a very, very lucky person. Because they have a very big valuable, they are so fine, so in detail, and so difficult to create this beautiful jewelry. And they were used for their maybe celebrations, maybe the formal days, but sometimes they were used some of this in everyday life. Τα ελληνικά κοσμήματα και το ελληνικό κόσμημα ως μορφή τέχνης έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Από την αρχαιότητα βλέπουμε στα μουσεία να υπάρχουν άπειρα κοσμήματα και να μας αφήνουν ουσιαστικά άναυδους με την ομορφιά τους και τη λεπτομέρεια που έχουν και την αξία τους. Υπάρχουν κοσμήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν, φορούνταν σε επίσημες περιπτώσεις, αλλά και σε καθημερινές. Let's talk now about something different. Let's move in epistemic. Epistemic. Επιστήμη. Let's talk about medicine. What is medicine in Asclepia? Did they have doctors? Did they have hospitals then, some Greek people? We can say something like this. Για να μιλήσουμε τώρα για κάτι διαφορετικό. Να μιλήσουμε για τα νοσοκομεία, για την ιατρική, να μιλήσουμε για τους ανθρώπους όταν αρρώστηναν. Τι κάνανε? Είχανε νοσοκομεία? Είχανε γιατρούς? Πού πηγαίνανε? The Greeks were practicing medicine 1,000 years before the birth of Christ. However, not all ancient Greeks turned to physicians when they were ill. Many still turned to the gods. Many people turned to the god Asclepios for help. Places called Asclepia were built for those in poor health. These were like temples, and here people came to the bath, sleep, and meditate. The poor were also allowed to beg for money in these buildings. Those who went to Asclepia were expected to leave offerings to Asclepia or to Asclepios, the god. The Asclepia were run by priests. Patients to Asclepia were encouraged to sleep as it was believed that during sleep they would be visited by Theos, god Asclepios, and his two daughters, Panakia and Aegea. A visit by these three was expected to cure all sickness. Those who were not cured could stay at the Asclepia where they were. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο αυτά στα ελληνικά. Οι Έλληνες λοιπόν εξασκούσαν την ιατρική 1,000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Ωστόσο δεν στράφηκαν οι αρχαίοι Έλληνες σε γιατρούς όταν αρρώστηναν, αλλά πολλοί στους θεούς. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι στράφανταν προς το Θεό Ασκληπιό για τη βοήθειά του και επισκέφτονταν για τη θεραπεία του συγκεκριμένα ιερά μέρη που τα ονόμαζαν Ασκληπία. Τι ήταν τα Ασκληπία? Τα Ασκληπία ήταν ναοί που εκεί οι άνθρωποι μπορούσαν να κάνουν μπάνια, να κοιμηθούν και να διαλογιστούν. Επίσης, οι φτωχοί επιτρέπονταν να οικετεύουν για χρήματα σε αυτά τα κτίρια. Εκείνοι που πηγαίνανε στα Ασκληπία, πολλές φορές τι κάνανε? Πηγαίνανε και αφήνανε και προσφορές, δηλαδή κάποια δώρα, κάποια χρήματα, που τα έπαιρναν οι ιερείς οι οποίοι διοικούσαν τα Ασκληπία. Οι ασθενείς που πηγαίνανε στα Ασκληπία για θεραπεία ενθαρρύνονταν να κοιμηθούν, καθώς πίστευαν ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου τους επισκέπτονταν ο Θεός Ασκληπιός μαζί με τις δύο κόρες του, την Πανάκια και την Αιγεία, και τους βοηθούσαν να γίνουν καλά, δηλαδή τους θεράπευαν. Βεβαίως, κάποιοι δεν θεραπεύονταν, παρόλα αυτά όμως μπορούσαν να μείνουν σε Ασκληπία όσο καιρό το επιθυμούσαν. Δεν τους έδιωχναν δηλαδή. After the
medicine and the Asclepia, we have some other very interesting topic. We have the Olympic Games. The starting ceremony of Olympic Games is in ancient Olympia, where the Olympic flame is lightning. Και βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν στην Ελλάδα. Και βεβαίως οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν στην Ελλάδα, στην αρχαία Ολυμπία, όπου έχουμε και το άναμα της Ολυμπιακής φλόγας. Την αφή της Ολυμπιακής φλόγας. The Olympic Games and their foundation. The foundation of Olympic Games. The Olympic Games were a series of athletic competitions among representatives of city-states of ancient Greece. They were held in honor of Zeus, and the Greeks gave them a mythological origin. Historical records indicate that they began in 776 BC in Olympia. They continued to be celebrated when Greece came under Roman rule, until the Emperor Theodosius I suppressed them in 394 AD. Λοιπόν, γνωρίζουμε βεβαίως οι περισσότεροι ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες ιδρύθηκαν και ξεκίνησαν στην αρχαία Ελλάδα και θεσπίστηκαν προς τιμή του Θεοδία. Σύμφωνα με ιστορικές λοιπόν πηγές, ξεκίνησαν το 776 π.Χ. στην Ολυμπία, αλλά έπαυσαν. Πότε? Από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο το πρώτο, το 394 μετά Χριστό, γιατί θεωρούνταν ότι ήταν ιδωλολατρικοί αγώνες και τους έπαυσε ο Θεοδόσιος. Ήταν λοιπόν οι Ολυμπιακοί αγώνες αθλητικό γεγονός που συμμετείχαν οι αντιπρόσωποι από τις ελληνικές πόλεις κράτη. Κατά τη διεξαγωγή τους βεβαίως σταματούσαν οι πολεμικές σειράξεις μεταξύ των πόλεων, κάναν δηλαδή ανακοχή. Αναβιώθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες στους νεότερους χρόνους, το 1896 μετά Χριστό, από τον Γάλλο Βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερντέν και τον Έλληνα Δημήτριο Βικελά. Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν γνωστοί ως και θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες και τελούνται κάθε 4 χρόνια από το 1896 και μετά. Με εξαίρεση και τη μόνη χρονιά που δεν έγιναν Ολυμπιακοί αγώνες ήταν κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων και το 2020 λόγω του COVID-19, της πανδημίας. Το 1924 άρχισαν οι ειδικοί Ολυμπιακοί αγώνες και οι σημερινοί Ολυμπιακοί για χειμερινά αθλήματα. But the Olympic Games, it is not only sports. The Olympic Games, or during the Olympic Games, the most important it is this, that all the wars between the cities stopped, and they had peace, and that is very important, and they had also theatrical competition with music and dance. So it was a celebration of body and spirit. Το σημαντικό όμως που πρέπει να μας μείνει και το Ολυμπιακό ιδεώδες είναι το εξής. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων, όλοι οι πόλεμοι, όλες οι εμπόλεμες σειράξεις σταματούσαν μεταξύ των ελληνικών πόλεων. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων είχαμε και θεατρικούς αγώνες, με μουσική και χορό. Έτσι λοιπόν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ουσιαστικά μια γιορτή και του σώματος αλλά και του πνεύματος. And now that we talk about theater. Theater. What is a theater? Let's learn about the birth of theater, because it is very, very important. Και τώρα λοιπόν που μιλήσαμε για θέατρο και αναφερθήκαμε στο θέατρο, τι είναι το θέατρο, πώς γεννήθηκε και τι σημαίνει αυτή η λέξη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το μάθουμε. The birth of words theater comes from the word θεάωμε. The ancient word, the ancient verb θεάωμε, that it means that I see something, one performance, and I admire one event. So when I go to the theater, actually, I see something and I admire this. The word tragedy comes from the word τραγωδία. What does it mean, τραγωδία? Actually, it is a word that comes from two different words, the τράγος and the οδή. Οδή, it is the song of a dance company which dances and her members are masquerade in satyrs. Animals that have goat face, so τράγος. So what actually was the τραγωδία? Was a dance with a song of a group of people that they were masquerade like goats,
Like what? Like tragi. And comedy that we use. What does it mean, comedy? It comes from the words komos and odi. That it is the song, komos, into a festival. That the happy celebration, the people, they sing. Komodia, actually, it is a theatrical event that fun and enjoy us. And this is a comedy. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τις λέξεις θέατρο, τραγωδία και κομμωδία. Η λέξη θέατρο προέρχεται από το αρχαίο ρήμα θεάωμε θεώμε, που σημαίνει ότι ουσιαστικά βλέπω κάτι, μία εκδήλωση και θαυμάζω ένα γεγονός. Και αυτό κάνουμε στο θέατρο. Πηγαίνουμε και βλέπουμε μία θεατρική παράσταση και τη θαυμάζουμε τις περισσότερες από τις φορές. Η λέξη τραγωδία βγαίνει από δύο διαφορετικές λέξεις. Η πρώτη είναι η λέξη οδή, που σημαίνει τραγούδι, και ουσιαστικά ήταν το τραγούδι που τραγουδούσε μια ομάδα ανθρώπων που χορεύανε, οι οποίοι όμως αυτοί οι άνθρωποι ήταν μεταμφιεσμένοι ως τράγοι, ως σάτυροι, δηλαδή είχαν τη μορφή κατσίκας. Άρα ουσιαστικά η τραγωδία, σαν πρώτη έννοια, είναι το τραγούδι ορισμένων μεταμφιεσμένων ανθρώπων, μεταμφιεσμένων σε κατσίκες, σε τράγους, σε σάτυρους. Η κωμωδία τώρα είναι το τραγούδι ξανά που τραγουδάνε σε κάποιες γιορτές, σε κάποια φεστιβάλ, όμως είναι χαρούμενα τραγούδια που μας διασκεδάζουν και μας κάνουν χαρούμενους. Και βασικά η κωμωδία γνωρίζουμε ότι είναι ένα ευχάριστο θεατρικό κείμενο ή μια ευχάριστη θεατρική παράσταση που μας προκαλεί γέλια, θετικά δηλαδή συναισθήματα. Let's learn now about the start of theatrical performance. And when we say that the theater was created, was born in Greece, we do not mean only the building, how it is, but actually the idea, the action of theater. All the beginning, it was the dance of satyrs. Do you remember the people that they wear the mask of the goats? Yes, these are the satyrs. So the satyrs dancing without telling any word. Just they dance. Later, one member stopped the dance and starting to discuss in words with one of the members of the dance. What happened? They stopped the dance. No, one person stopped the dance and started to have discussion with another person. At that moment, was born the theatrical dialogue. So we have one dialogue, the oral discussion between two persons that treated one human story or a myth about gods. The two persons actioned and they were the first theatrical actors. So this is a very important, crucial point, that we have the birth of tragedia. Not only tragedia, of theatrical drama, of theatrical performance. We have the dialogue that they have two people, two persons, about the myth, about the gods, and these people actually, they act. We have the action. For that reason, we have the actors. The company of dancers continued to dance on the orchestra, and at the center of the scene now, we are studying the actors. So now we have the two actors that they went where? On the stage, on front, at the scene. And back we have in the orchestra the people, the other people that they continue to dance. So we have two different actions. We have the dance from the one side and we have the actors on the other side that they have their dialogue. And this is the beginning of the theater, of the theatrical performance. Ας τα πούμε λοιπόν και λίγο στα ελληνικά. Στην αρχή λοιπόν ήταν ο χορός του σάτυρου. Ήταν δηλαδή οι μεταμφιεσμένοι χορευτές, μεταμφιεσμένοι ως σάτυροι, δηλαδή τραγόμορφοι χορευτές, που χορεύανε χωρίς να μιλάνε καθόλου. Κάποια στιγμή όμως αποκόπηκε ένας από την ομάδα και άρχισε να ανοίγει συζήτηση, διάλογο με έναν από τους άλλους χορευτές. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν που ξεκίνησε ο διάλογος μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων
ξεκίνησε, λέμε, η δράση. Ξεκίνησε το δράμα, ξεκίνησαν οι ηθοποιοί να μιλάνε και έχουμε τη γένεση της τραγωδίας, της κωμωδίας, του θεάτρου. Από τη στιγμή που αναπτύχθηκε ο διάλογος μεταξύ δύο ανθρώπων που μέχρι τότε βρίσκονταν στον χορό. Αυτά τα δύο άτομα λοιπόν ήταν και οι πρώτοι θεατρικοί ηθοποιοί. Η παρέα τώρα των χορευτών συνέχιζε να χορεύει πάνω στην ορχήστρα, ενώ στο κέντρο πλέον της σκηνής βρίσκονταν οι ηθοποιοί, οι οποίοι μιλάγανε, συνδιαλέγονταν. Και ποια ήταν τα θέματα της συζήτησή τους? Μπορεί να ήταν κάποιος μύθος ή μπορεί να ήταν μια ιστορία σχετική με τους θεούς. Το θέατρο λοιπόν στην κλασική αρχαιότητα δημιουργήθηκε κατά αυτό το τρόπο και ήταν πολύ σημαντικό ως μέσο όχι μόνο ψυχαγωγίας αλλά και επιμόρφωσης με κυρίως ηθικό χαρακτήρα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το θέατρο για τους αρχαίους Έλληνες. Πηγαίναν εκεί όχι για να περάσουν απλά το χρόνο τους αλλά να μορφωθούν. Γι' αυτό και πολλές φορές πληρώνονταν ακριβώς για να πάνε να παρακολουθήσουν θέατρο. Ήταν επίσης μια γιορτή για το Θεό Διόνυσο και πραγματοποιούνταν προς τιμή του. Κατά τη διάρκεια λοιπόν κάθε άνοιξης, για 5 μέρες παίζονταν τραγωδίες, κωμωδίες και σατυρικά έργα στο μεγάλο ανοιχτό θέατρο του Διονύσου μπροστά σε ένα ακροατήριο 20.000 ατόμων. Και αυτές τις 5 μέρες που ήταν οι μέρες των Μεγάλων Διονυσίων ήταν μέρες όπου τελούνταν και τα διονυσιακά μυστήρια. Λοιπόν, theater, it was very important for the life of the Greek people. It was an education, it was something moral, it was not only fun. They had not only entertainment. It was not only entertainment, it was education. Very important for the Greek people to go and attend the theatrical performances. The theater was not only entertainment, had a very, very important moral message. It was the celebration of the great god Dionysos, to whom it was secreted, and it was very, very honored. It was a very important performance. Each spring, for 5 days, the people, they had their theatrical performances, and this was the celebration of great Dionysia, a very important festival that maybe could attend more than 20,000 people in their theatrical areas. Dionysos, the great Dionysos, was the god of theater, of wine, and of death. And he was very important, this god, because he was the god of ecstasies. That ecstasies, actually, it means that you are out of a condition. You cannot control this condition. And this happened with the music and the wine and the dance. And they believe that Theos Dionysos and his mysteries was very important for their lives and for the all these things that they experienced during these festival days, and it was very, very important for their afterlife. Now, who are the more, not more important, but actually the most famous theatrical authors, writers? We know Ευρυπίδης, Αισχύλος and Σοφοκλής. Ευρυπίδης, Αισχύλος και Σοφοκλής είναι από τους ξακουστούς, από τους πιο διάσημους αρχαίους συγγραφείς θεατρικών έργων. But the word drama that we use when we speak, when we make reference about the theatrical performance, it is also a Greek word. What else? What does it mean, drama? It comes from the verb draodro. Draodroyens in Greek, it means actually that I have action, to act. Actually, the drama, it is the composition, normally in prose, telling a story and intending to be presented by actors, impersonating the characters and speaking the theatrical dialogue, it is the drama. So we have the actors that they tell us a story with a very theatrical style, of course, but we have a action, we have a drama. Λοιπόν, το δράμα
Είναι μια λέξη που προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη δράοδρο, που σημαίνει ότι πράττω, κάνω κάτι, βρίσκομαι σε μια δράση. Και ουσιαστικά αυτό που κάνανε οι ηθοποιοί ήταν ότι μετέφεραν μια ιστορία σχετική με τους θεούς, όπως είπαμε προηγουμένως, ή με τους μύθους γενικότερα, στους θεατές ακροατές. Something that it is very interesting, it is that the theatrical performances did not have only the dialogue, of course, the theatrical dialogue, that we have the stories and the myth, but they had also the music. The music was a very important component for the theatrical performances till nowadays. And what does it mean, music? Music, it is η μουσική. It is something that comes from the muses, and muses were the goddesses of science, of history, of art. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να θυμόμαστε ότι η μουσική είναι ένα βασικό στοιχείο της θεατρικής παράστασης. Τη συνοδεύει πολλές φορές και αποτελεί βασικό στοιχείο της. Την απλουτίζει τη θεατρική παράσταση η μουσική και της δίνει νόημα. Η μουσική βγαίνει από τη λέξη μούσες, που οι μούσες ήταν οι θεότητες στην αρχαιότητα που προστάτευαν τις επιστήμες, τη τέχνη, το πολιτισμό. And let's have a more interesting focus on these mooses. Who are they? Να δούμε λοιπόν ποιες ήταν αυτές οι μούσες. We have so Calliope, the muse of epic poetry. We have Ευτέρπη, the muse of music and lyric poetry. We have Clio, the muse of history. Ερατό, the muse of lyric and love poetry. Μελπομένη, the muse of tragedy. Πολύμνια, the muse of sacred poetry, the hymn. Τερψυχώρη, the muse of dance. Θάλια, the muse of comedy. And Ουρανία, the muse of astronomy and astrology. Έχουμε λοιπόν τις μούσες μας, με τα υπέροχα ονόματά τους, αλλά και τις υπέροχες τέχνες και επιστήμες που εξυπηρετούσαν και φρόντιζαν να αναπτυχθούν. Ήτανε λοιπόν η Καλλιόπη η μούσα της επικής ποίησης, η Ευτέρπη η μούσα της λυρικής ποίησης και της μουσικής, η Κλειό η μούσα της ιστορίας, η Ερατό, η μούσα της λυρικής ποίησης, της ποίησης για την αγάπη, η Μελπομένη, η μούσα της τραγωδίας, η Πολύμνια, η μούσα των ύμνων και της θρησκευτικής ποίησης, η Τερψυχώρη, η μούσα του χορού, η Θάλια, η μούσα της κωμωδίας και η Ουρανία, η μούσα για την αστρονομία και την αστρολογία. So, if we have to conclude about the Greek education, what can we say? What are the most important keys that we have to remember and really have in mind? That the Greek education, the ancient Greek considered that the education, the paideia, to be carried out by the aristocratic class, who were said to have intellectualized their culture and their ideas. The youth are molded to the ideal of kalos και αγαθός, kalos και αγαθός, beautiful and good. The Greek education, paideia, is the idea of perception, of perfection, and of excellence. The Greeks described themselves as lovers of beauty, and they were very much attuned to aesthetics. They saw this in nature. So they were very, very inspired from nature. And we can see this in every single art crafting. They were also referred to the need for balance. And this is what Aristotle said about the meter, and we have to keep the balance. And this is the golden mean in philosophy, choosing the middle and not either extreme. And the beauty was not in the superficial things of color, but it's about the balance, the essence of balance. So, the golden mean is the cultural expression of this principle through the Greek paideia, architecture, art, politics and human psychology. Αυτό που θα λέγαμε για την ελληνική παιδεία, για την ελληνική μόρφωση,
είναι πρώτον ότι αυτή τη μόρφωση και την παιδεία την έπαιρναν κυρίως οι αριστοκρατικές τάξεις, η αριστοκρατική τάξη, που είχαν και το χρόνο περισσότερο να αφιερωθούν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Οι αρχαίοι Έλληνες αντιλαμβάνονταν την έννοια της παιδείας ως ένα δικαίωμα λοιπόν της αριστοκρατικής τάξης των πολιτών, που έπρεπε να εντάξουν το πολιτισμό και τις ιδέες τους σε ένα πνευματικό τρόπο ζωής και σκέψης. Η νεολαία, οι νέοι άνθρωποι δηλαδή που αποκτούσαν παιδεία, έπρεπε να γαλουχηθούν με το ιδανικό του καλού και αγαθού. Του καλού και αγαθού που σημαίνει το τέλειο και το ωραίο. Έπρεπε κάποιος να είναι καλός και αγαθός. Έτσι η ελληνική παιδεία ήταν ουσιαστικά η αγάπη για τη τελειότητα, αλλά και την ισορροπία. Οι Έλληνες περιέγραφαν τον εαυτό τους ως εραστές της ομορφιάς και της συμμετρίας και της αισθητικής. Λατρεύανε τη φυσική τελειότητα και την ισορροπία και εμπνέονταν σε όλες τις μορφές τέχνης από τη φύση. Επίσης αναφέρονταν φιλοσοφικά στο χρυσό κανόνα της μεσότητας και της ισορροπίας και στην ομορφιά που δεν βρίσκεται στην υπερβολή, αλλά στη κατανόηση και στη διατήρηση του μέτρου της μεσότητας. Και αυτός ήταν και ο χρυσός κανόνας της μεσότητας αναφορικά με την αρχιτεκτονική, τις τέχνες, την πολιτική, αλλά και την ανθρώπινη συμπεριφορά. And now, maybe it's time to move in a different chronical period. Because Greece, it's not only the antiquity and the ancient times. Greece, it's something more in the history, during the history. So we have the Byzantine Greece. Byzantine is a term used for the Eastern Roman Empire from about the 7th century until the fall of Constantinople in 1453. Και τώρα είναι λίγο η ώρα να μιλήσουμε, να μεταπηδήσουμε λίγο χρονικά και να μιλήσουμε για τη Βυζαντινή περίοδο. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα χρόνια της αρχαιότητας βεβαίως και τα χρόνια που ακολούθησαν τους χρυσούς χρόνους αρχαιότητας, αλλά η ελληνική ιστορία συνεχίζεται και κατά την Βυζαντινή περίοδο, όπου Βυζάντιο θεωρείται ουσιαστικά μεταγενέστερη μετονομοσία της Ρωμαϊκής περίοδου που ξεκινάει από τον 5ο αιώνα μετά Χριστού μέχρι και το 1453 που έχουμε την πτώση της Κωνσταντινούπολης. The Byzantine Empire with its capital in Constantinople was the continuation of the Roman Empire. The Byzantine Empire starts from the opening of Constantinople in May 330 and reached the final in the fall of Constantinople from Ottoman Empire in 1453. On the dynasty of Heraclius was Hellenized Empire of the Christian East. And from 1204, with the capture of Constantinople by the Latin Crusaders, was born the Greek-Byzantine Roman Empire. It's going for one new phase of Roman history that was formed under the influence of Greek culture and traditions and Greek language, Christian faith and Roman political theory. Before the transfer of the capital of the empire from Rome to Constantinople, Roman emperors were addressed in Greek to the eastern provinces because there was Greek. However, later won the use of Latin as an official language, but because Latin was considered inadequate for many languages, mainly of religious text, gradually prevailed bilingualism. Greek and Latin citizens in their daily transactions using primarily the Greek, imperial and official documents when they are written in Latin accompanied by Greek summary. Έχει λίγο ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν πώς δημιουργήθηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και κάτι πιο ιδιαίτερο σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν. Βυζαντινός λοιπόν είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία περίπου από το 5ο αιώνα μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έχει πρωτεύουσά της λοιπόν την Κωνσταντινούπολη και είναι η συνέχιση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και ξεκινάει περίπου το 330
συγκεκριμένα 11 Μάη του 330 και φτάνει στο τέλος της 29 Μαΐου του 1453. Στη δυναστεία του Ηράκλειου ήταν η ελληνική αυτοκρατορία της Χριστιανικής Ανατολής και από το 1204 με την κατάληψη Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους Σταυροφόρους γεννήθηκε η ελληνική Βυζαντινή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, ουσιαστικά ξεκίνησε η ελληνική Βυζαντινή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 1204. Και ξεκινάει λοιπόν μια νέα φάση της ρωμαϊκής ιστορίας που σχηματίστηκε κάτω από την επιρροή του ελληνικού πολιτισμού, των παραδόσεων και της ελληνικής γλώσσας, της χριστιανικής όμως επίσης πίστης, αλλά και της ρωμαϊκής πολιτικής θεωρίας. Πριν από τη μεταφορά της πρωτεύουσας αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στη Κωνσταντινούπολη, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες στράφηκαν στις ελληνικές ανατολικές επαρχίες γιατί εκεί υπήρχε πολύς ελληνισμός. Ωστόσο, επικράτησε η χρήση των λατινικών ως επίσημης γλώσσας. Όμως παρόλα αυτά, επειδή τα ελληνικά θεωρούνταν ανεπαρκή ως γλώσσα, κυρίως για τα θρησκευτικά κείμενα, επικράτησε σταδιακά η διγλωσσία, η ελληνική δηλαδή και η λατινική. Οι πολίτες στην καθημερινή τους συναλλαγή λοιπόν χρησιμοποιούσαν κυρίως τα ελληνικά, την ελληνική γλώσσα. Αλλά αυτοκρατορικά και επίσημα έγγραφα, όταν γράφονταν στα λατινικά, συνοδεύονταν από ελληνική περίληψη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε επίσημα κείμενά τους είχαν και τα ελληνικά, είχαν και τα λατινικά. Μάλλον είχαν τα λατινικά και είχαν και τα ελληνικά. Η Αγία Σοφία, η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη είναι ένας ναός ο οποίος πραγματικά εύχομαι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τον επισκεφτούμε όλοι οι Έλληνες, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Η Αγία Σοφία λοιπόν. Αγία Σοφία from the Greek Αγία Σοφία is the former Greek Orthodox Christian Patriarchal Cathedral, later an Ottoman Imperial Mosque in Turkey. Built in 15 February 360 during the reign of Constantinos II at the beginning of the Middle Ages. It was famous in particular for its massive dome. It was the world's largest building and an engineering marvel of its time, and it is considered the epitome of Byzantine architecture and is said to have changed the history of architecture. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει σχετικά με την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη ήταν ότι ήταν ο πρώτος ορθόδοξος χριστιανικός μητροπολιτικός καθεδρικός ναός που αργότερα βεβαίως με την έλευση των Οθωμανών κατέληξε ως το Οθωμανικό Αυτοκρατορικό Τζαμί. Χτίστηκε στις 15 Φλεβάρι του 360 κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Δεύτερου σε αρχές του Μεσαίωνα και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το καταπληκτικό της θόλο. Ήταν, λέει, το μεγαλύτερο κτίριο του κόσμου και το πιο αξιοσημείωτο μηχανικό αρχιτεκτονικό θαύμα της εποχής του. Και θεωρείται η Αγία Σοφία ως επιτομή της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Λέγεται μάλιστα ότι έχει αλλάξει την ιστορία της αρχιτεκτονικής. Η βυζαντινή αρχιτεκτονική τόνιζε ένα ελληνικό σταυρό, το βυζαντινό στυλ της φάλαγγας, και έχει και ένα μείγμα ιωνικών και κορινθιακών στοιχείων και ένα κεντρικό θόλο που περιβάλλεται από αρκετούς μικρότερους θόλους. Είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής, το κομμάτι των Βυζαντινών ναών και πώς αυτά μεταξελίχθηκαν ανά τους χρόνους. Εδώ πολύ περιληπτικά σας παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Byzantine architecture emphasized a Greek cross layout of Byzantine capital, style of column, a mixture of Ionic and Corinthian capitals and a central dome surrounded by several smaller domes. Και με την αναφορά στο Βυζάντιο και στην Βυζαντινή αρχιτεκτονική, κλείνουμε αυτήν την παρουσίαση και σε αυτή βεβαίως την φωτογραφία μπορούμε να δούμε που εικονίζεται ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος λέει το πολύ γνωστό σε όλους μας, στους γονείς οφείλουμε το ζήν, στους δε διδασκάλους το εφ ζήν, που σημαίνει
ότι μπορεί να οφείλουμε στους γονείς μας ότι μας φέρνουν στη ζωή ως οντότητες, αλλά οι δάσκαλοι μας είναι αυτοί που μπορούν να μας δώσουν όχι μόνο το ζήν, τη ζωή που μας δίνουν οι γονείς μας, αλλά το ευζήν, μια καλή, σωστή, ουσιαστική ζωή. Και δάσκαλοι μπορεί να είναι οποιοδήποτε, είτε οι γονείς μας, είτε το συγγενικό μας περιβάλλον, το φιλικό μας περιβάλλον, είτε οι δάσκαλοι στο σχολείο. Πριν κλείσουμε αυτή την παρουσίαση, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε και να κάνουμε και μια πολύ σύντομη παρουσίαση σχετικά με το Ελληνικό Μουσείο της Αδελαΐδας. Το Ελληνικό Μουσείο της Αδελαΐδας, όπως ανάφερα και στην αρχή της παρουσίασης, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια, το 2019, στην Αδελαΐδα Νοτιού Αυστραλίας. Είναι μια προσπάθεια να περισσώσουμε τα υπέροχα αντικείμενα που προέρχονται από την Ελλάδα και έχουν αναφορά στην Ελλάδα, στις ρίζες, στο πολιτισμό μας, στην ιστορία μας και ανήκουν σε ελληνικές οικογένειες, να τα περισσώσουμε από τη φθορά του χρόνου, να τα συγκεντρώσουμε, να τα δείχνουμε σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται στις εκθέσεις μας και να μαθαίνουν όλοι, ανεξαιρέτως καταγωγής, τι είναι ο ελληνισμός. Ως Ελληνικό Μουσείο ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα μόνιμο χώρο να εκθέτουμε σταθερά τα αντικείμενα που έχουμε συγκεντρώσει στη συλλογή μας, στη κατοχή μας. Παρ' όλα αυτά έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, μέσα στα 2 χρόνια, να έχουμε κάνει ήδη 6 επιτυχείς εκθέσεις. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χώρους που μας φιλοξένησαν σε αυτά τα 2 χρόνια για τις εκθέσεις μας. Η έκθεση που κάνουμε την παρούσα στιγμή, που δυστυχώς για τους λόγους του COVID-19 έχει σταματήσει για το διάστημα των επόμενων 6 ημερών, αλλά μετά αν είμαστε τυχεροί θα συνεχιστεί μέχρι τις 30 του Ιούλη του 2021, περιλαμβάνει διαφορετικά αντικείμενα. Στις επόμενες φωτογραφίες, επειδή θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτές τις εικόνες από την έκθεση, γιατί πιθανόν κάποιοι από εσάς να μην μπόρεσετε να την επισκεφτείτε. Βεβαίως μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από όλες τις δραστηριότητες μας στο επίσημο site του Ελληνικού Μουσείου Greek Museum of Adelaide ή και στο Facebook, ξανά ως Greek Museum of Adelaide. Μπορείτε λοιπόν να μπαίνετε εκεί μέσα και να παίρνετε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας. Παρ' όλα αυτά θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες που έχουν επαρθεί από την έκθεση για να δείτε κι εσείς πώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πολιτισμό για όλους τους συμπολίτες μας. Η έκθεση λοιπόν ονομάζεται A Greek Cultural Trip in Greek Heritage. The Greek Museum of Adelaide, a non-profit new established association, established in April 2019. It is really a non-profit association who is collecting these beautiful exhibits that came donated by Greek families who live in Australia or Greece, or by artists who live in Australia or Greece. We collect, we curate these beautiful exhibits because we want to share our love about culture, art and Greek history with every single person, even is related with Greece or not. So we have done at the moment during these 2 years, 6 exhibitions. Unfortunately, yet we don't have a permanent open location. We're having only exhibitions. Maybe in the future the things will be better for us. I'm going to show you now some photos from the exhibition that we have in West Torrens Auditorium till the end of July, and I will be very happy if some of you are available after the lockdown to visit us and share together this love about art and culture. We have different topics that we cover in this exhibition. The first one, it is mythology. Mythology and how mythology inspires the artists and the people in general. And mythology was very important for the Greek people because it has a lot of moral perspective, moral lifestyle.
Everything that you can see in the Greek exhibition, every single item, every exhibit, all of them, they are original, handmade, and some of these, they are really very old, more than 100 years old. Το πρώτο θέμα που καλύπτουμε σε αυτή την έκθεση είναι η μυθολογία και πώς αυτή επηρέασε και, ενέπνευσε τους καλλιτέχνες μας. Από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας χρησιμοποιούμε τη μυθολογία γιατί έχει και μια ηθική χρειά στη ζωή μας. Και όλα βεβαίως τα εκθέματα που βλέπετε στο ελληνικό μουσείο και σε εκθέσεις είναι αυθεντικά και είναι χειροποίητα. Και κάποια από αυτά μάλιστα έχουν ηλικία πάνω από 100 χρόνια. All the exhibits, maybe the 98% to be honest, they are donated. They are donated. Here we have some different kind of art. This one art was donated by a very famous artist, Helen Curry, who lives in Adelaide. And we thank her very much because she supports us very much, the Greek Museum of Adelaide. And this one are the art of Christou Anthony, that he lives also, he's an artist, Cypriotic, Greek Cypriotic Australian artist, who lives again in Adelaide. And we thank Anthony very much. And we have a lot of different art. We have this Greek flag that was made in 1920 in island of Linnos. And some other art from other artists, like this art with the flowers was made by Julia Karpathakis, another Greek artist that lives in Adelaide. And we have the Byzantine art with two really beautiful, wonderful icons that were donated by artists who live in Greece, and they donated to the Greek Museum from Irini Lazaridou and Yanoula Yane. We have the department, the topic of the crochet. The crochet, they are donated by different ladies. They are made in 1910, 1920, 1940. They're very beautiful, so detailed, so beautiful, so fine. We have our embroideries also, that they are very old, some of these, and they are very detailed. It is actually a piece of art that you really, I recommend to visit and see closer in our exhibition. And here we have something that it is really very, very, very different from the art that we have seen till now. It is made by the late now Grigorios Pouferas, that was an artist who immigrated in the 60s from the north area of Macedonia, Edessa, and is made by matchsticks. We have some traditional costumes that they are really very old, from 1910, 1920, and their history. And all of these, they are handmade. Here we have some carpets and blankets that were made by the wooden loom, and they are really very old, from 1910 or 1920 or 1930. They are handmade with natural colors, and we have a small wooden loom. You can see this on the table. We have our costumes, that they are original, authentic, very old costumes, different type of costumes from different areas of Greece. We have the replicas of our antiquities, of course, that they were bought by museums and donated by donors that bought them by museums. And here we actually learn about the ceramic, ceramic art that was very important piece of art. And here we have the logo of our Greek Museum of Adelaide. If you want to go and find us in Facebook, you can share, you can have your ideas, you can have your comments. The Greek Museum of Adelaide, it is available and open for any contact with you. We are happy to discuss together, and if you want to
contact with us and get involved with the museum, with your ideas, your experience, your knowledge. We're very happy to contact with us. Thank you very much for having you here, and I hope that you learn actually what does Greece mean. And we're very happy to meet you again, maybe during the exhibition that will finish this next Friday, the 3rd of July. Σας έδειξα μερικές φωτογραφίες από την έκθεση του Ελληνικού Μουσείου που γίνεται αυτή την περίοδο στο auditorium του West Torrens, η οποία δυστυχώς έχει σταματήσει λόγω των τελευταίων μέτρων για τον COVID-19, αλλά ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουμε μετά και θα τελειώσει 30 του Ιούλη, την επόμενη δηλαδή Παρασκευή. Οι φωτογραφίες αυτές επάρθησαν από την έκθεση. Τα εκθέματα όλα είναι δωρισμένα και είναι αυθεντικά και χειροποίητα, και όπως είδατε κάποια από αυτά ορισμένα είναι πολύ παλιά, χρονολογούνται πάνω από 100 χρονών. Θα χαρούμε πάρα πολύ όσοι έχετε την ευχέρεια και μπορείτε να βρεθείτε στον εκθεσιακό μας χώρο όταν με το καλό ξεκινήσει ξανά η έκθεση να λειτουργεί. Το Ελληνικό Μουσείο έχει αυτό το τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των Facebook ή μέσω του επίσημου site. Θα είναι χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να ανταλλάξουμε οποιασδήποτε εμπειρίες, απόψεις, σκέψεις σας. Θα είναι χαρά μας να συνεργαστείτε, άμα θέλετε, μαζί με το Μουσείο, με τις γνώσεις που έχετε και την εμπειρία σας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά μαζί πράγματα για να δημιουργήσουμε ένα Ελληνικό Μουσείο δυναμικό μέσα στην περιοχή της Νοτιού Αυστραλίας και να μας κάνει όλους περήφανους. Σας ευχαριστώ πολύ που βρεθήκατε και κάναμε μαζί παρέα για να μάθετε και να μάθουμε όλοι τι είναι τελικά η Ελλάδα. Να είσαστε καλά.